Δυνάμει, ναι. Κυρία Κογκάκη, χρειάζεται και φιλοσοφία ο αθλητισμός, δηλαδή? Έχει και φιλοσοφία. Η ιδεολογία γύρω από την οποία βασίζεται όλο το οικοδόμημα, αυτό όλο καλύπτεται από το αντικείμενο της φιλοσοφίας. Είναι μέσα δηλαδή τα ζητήματα της γενικότερης αντανάκλασης στην κοινωνία του φαινομένου, τα ζητήματα της βίας, της ηθικής κυρίως, η οποία καλύπτεται γύρω από τον αθλητισμό, όλο αυτό το οποίο, αντικείμενο το οποίο ονομάζουμε έντιμη άμυλα, fair play, ναι, και μια σειρά από αντίστοιχα ζητήματα. Ναι, αλλά τώρα εμείς ως καθημερινοί θεατές, παρακολουθώντας τα δρόμενα, διαπιστώνουμε ότι το δίκαιο παιχνίδι, όπως το είπατε, η άμυλα, η ευγενής γενικώς, έχει καταργηθεί, διότι οι άνθρωποι είναι μεταβολισμένοι εντελώς και τόσο βομβαρδισμένοι από φάρμακα, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, που δεν είναι ευγενούς άμυλας αποτέλεσμα, αλλά φαρμακώματος αποτέλεσμα, τα μεγάλα ρεκόρ από ό,τι διαπιστώνει κανείς. Με θλίψη του, ας πούμε. Ξέρετε, όμως ο αθλητισμός δεν είναι μόνο αυτό το οποίο περιγράφεται. Αυτό που περιγράφεται είναι ο αθλητισμός κορυφής. Είναι ο πρωταθλητισμός. Είναι ένα τμήμα του αθλητισμού. Και δεν φταίει και δεν ευθύνεται γι' αυτό ο αθλητισμός. Ναι, αλλά όταν μιλάμε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, γιατί αν απόψε είχε μία κούρσα πρωταθλητών, δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, δύο μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ας πούμε, και την Κολοπετινίτσα με τη Γαστούνη, που θα ήταν πιο δίκαιο ενδεχομένως το παιχνίδι ανάμεσά τους, πάντα σε εισαγωγικά ό,τι λέω, μην παρεξηγηθεί κανείς, εμείς θα πηγαίναμε να δούμε τους μονομάχους, έτσι, δεν θα πηγαίναμε στην άλλη αναμέτρηση. Έχουμε διδαχτεί να κυνηγάμε και εμείς τους πρωταθλητές από πίσω. Αυτό έχει να κάνει με μια συνολική ευθύνη και διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας. Δηλαδή η νεολαία αντανακλά τις αρχές και τις αξίες που έχει δεχθεί από την κοινωνία της. Αυτό έλεγα και πριν. Όταν το θέμα σας είναι στην πραγματικότητα πώς μπορούμε να διαπαιδαγωγήσουμε τους νέους και ειδικότερα τις μικρές ηλικίες στο ζήτημα αυτό, θα πρέπει να δούμε το σύστημα αξιών της κοινωνίας πρώτα, για να δούμε την αντανάκλαση που αυτό έχει στο εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε αυτό να δράσει ως μηχανισμός μιας άλλης συμπεριφοράς και μιας άλλης αντίληψης. Γιατί θα έλεγα σαν ένα αντίστοιχο φαινόμενο, τελείως αντίθετο ωστόσο, στη Δανία οι θεατές που παρακολουθούν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα δεν δρούν ως μονομάχοι, ούτε ως ανταγωνιστές, αλλά είναι οι ρούλιγκανς. Είναι πάρα πολύ ήπιοι θεατές οι οποίοι επικροτούν, χειροκροτούν. Α, δηλαδή το αντίθετο, ενός χούλιγκαν είναι ο ρούλιγκαν, όπως είπατε. Ναι. Μάλιστα. Και υπάρχει ρόλιγκαν ίσως, περίπου. Και υπάρχει τελικά ένα τέτοιο φαινόμενο στις βόρειες χώρες. Το έχω ζήσει προσωπικά και εντυπωσιάστηκα, γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο, δεν είναι στη σφαίρα του ορατού, μη ορατού. Ενώ εδώ αυτό που κυρίως παραμένει ορατό, ιδίως όταν τελειώνουν οι αναμετρήσεις οι ποδοσφαιρικές της Κυριακής, και πολύ συχνά στα δελτία εμφανίζονται οι πράξεις βίας στις οποίες έχουν προχωρήσει εκείνοι ακριβώς θεατές που δεν συμφωνούν με το αποτέλεσμα ή αισθάνονται τέλος πάντων με το κεφάλι σκυμμένο επειδή έχασε η ομάδα τους. Αυτό που είδαμε και στην αναμέτρηση της Εθνικής με την Αλβανία. Πώς ορισμένοι χούλιγκαν νεοέλληνες αντέδρασαν και πώς πάρα πολλοί ξένοι χούλιγκαν επίσης αντέδρασαν σε όλο αυτό το σκηνικό που συνέβαινε. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα σχετικό βίντεο και θα ξαναγυρίσουμε στην κουβέντα με την κυρία Ντίνα Γογκάκη, που είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας του αθλητισμού και σημειωτέων. Έχει γράψει και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετώπιζαν οι αρχαίοι Έλληνες τα ζητήματα αθλητισμού και πρωταθλητισμού. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και θα επιστρέψουμε στην κουβέντα μας. Ποιος Έλληνας δεν θα ζήλευε την επιτυχία της εθνικής ομάδας στην Πορτογαλία? Ποιος δεν θα ήθελε να κατακτήσει ένα μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας? Όλοι φυσικά. Και πιο πολύ τα παιδιά που ονειρεύονται καριέρες όπως του Ζαγοράκη, του Καψί και του Μπασινά και επιτυχίες όπως της Φανής Χαλκιά, τον Μπίμη και Συνανίδη, της Πηγής Δεβετζή ή του Πύρου Δήμα. Μ' αρέσει ο Πύρος Δήμας και μου αρέσει και πολύ και η Άρση Βαρών. Μ' αρέσει πολύ οι Ολυμπιακοί Αγώνες, το κολύμπι και το τένις και θέλω και εγώ να πάω στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Οι αθλητικές επιτυχίες της χώρας μας μέσα στο 2004 έστρεψαν το ενδιαφέρον πολλών παιδιών στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό γενικότερα. Οπωσδήποτε υπάρχει ενδιαφέρον. Το βλέπω και, εγώ, και στα παιδιά της γειτονιάς μου, το βλέπω και στο σχολείο, αλλά το βλέπω και στη δικιά μας την ομάδα. Το εφαγωνίζεστε δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο, είναι στη ζωή, είναι στην παρέα, είναι στο σχολείο, είναι στους φίλους του. Μια στροφή της νεολαίας προς τον αθλητισμό και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Έχουμε για όλα τα Ολυμπιακά αθλήματα μετά τους Ολυμπιακούς αγώνες αιτήσεις εγγραφών. Το μεγαλείο των Ολυμπιακών Αγώνων επισκίασε προς στιγμήν το θέμα των απαγορευμένων ουσιών. Μπορεί το ντόπινγκ να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους γονείς στο να αφήσουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό? Υπάρχουν μερικά ερωτηματικά από γονείς που πράγματι τα απαντάμε στη σωστή τους διάσταση εμείς. Δηλαδή τι, όταν ένας αθλητής κάνει πλέον πρωταθλητισμό, και αυτό δεν αφορά τα μικρά παιδιά που πρέπει να έρθουν στα στάδια, ούτε τους απλούς αθλητές, ούτε τους αθλούμενους. Αφορά τον υψηλό πρωταθλητισμό. Οι αθλητικοί σύλλογοι ξέρουν ότι όσο πιο πολλά παιδιά συγκεντρώνουν, τόσο μεγαλύτερες πιθανότητες έχουν να ανακαλύψουν ταλέντα. Και αυτό θα κάνει τη διαφορά στις μεγάλες διοργανώσεις που θα έρθουν. Πάμε στο θέμα μας. Στη διδαχή που λέγατε πριν, στην παιδεία δηλαδή την αθλητική, που πρέπει να διοχετευτεί στα παιδιά πρώτα απ' όλα. Αυτά πρώτα. Αλλά και οι γονείς από δίπλα όταν συμπεριφέρονται σαν κανίβαλοι, όταν βλέπουν απλά έναν αγώνα στην τηλεόραση, τι μήνυμα περνάνε σε αυτά τα παιδιά? Τι πρέπει να κάνει ο δάσκαλος μετά για να τους αλλάξει τη διάθεση απέναντι στα αθλήματα? Ζούμε σε μια κοινωνία που το κυρίω νομίζω χαρακτηριστικό της είναι ο ωφελημισμός. Αυτό δημιουργεί κυρίως συνθήκες πρώτα απ' όλα στους γονείς και κατ' επέκταση στα παιδιά τους, που τους παροτρύνει αυτή η ιδεολογία, αυτή η νοοτροπία να καρποθούν των ωφελημάτων. Να κάνουν δηλαδή διάφορες ενέργειες και κυρίως να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί δεν είναι το θέμα μόνο το πώς παρακολουθούν μια ποδοσφαιρική ομάδα. Το ζήτημα είναι, που μας αφορά άμεσα, πώς οι ίδιοι θα αθληθούν. Το ζήτημα είναι να αθληθούν ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα, το ωφελημιστικό, να αθληθούν για τον εαυτό τους, για την υγεία τους, για τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους, για την ενίσχυση του σώματός τους και όχι δηλαδή γιατί προσβλέπουν στον πρωταθλητισμό ή στην απόλυτη επιτυχία που μπορεί να σημειωθεί μέσα από ένα ρεκόρ. Αυτό όμως είναι ένας φαύλος κύκλος. Αυτό ακριβώς. Γιατί ο αθλητισμός σήμερα τίνει να περιοριστεί μόνο στο επίπεδο του ανταγωνισμού. Με αποτέλεσμα ο αθλητής που ασχολείται με αυτό το εξειδικευμένο είδος να προσπαθεί να πετύχει το ρεκόρ, την επίδοση, την ανώτατη επίδοση, τη μεγιστοποιημένη επίδοση, με σκοπό να γίνει ελκυστικό είδος για τη διαφημιστική εταιρεία, ώστε να τον χρησιμοποιήσει η εταιρεία και ο χορηγός. Ναι, άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι το κύριο μήνυμα που έρχεται να καλύψει όλα τα άλλα. Ότι θα χρησιμοποιήσω τον εαυτό μου ως αυτόν που θα φέρει τα μεγάλα ρεκόρ για να με κάνει φίρμα μια εταιρεία που θα διαφημίζει τα φυρμάτα προϊόντα της μέσα από μένα και θα λύσω διαβίου το πρόβλημά μου στην υψηλή βαθμίδα. Λίγο κατώτερα μια δημόσια πόρτα θα με περιμένει για να μου λύσει το βιοπορισμό όλης μου της εργασιακής ζωής. Ναι. Πράγματα δηλαδή που υπερκαλύπτουν όμως και τα ιδεολογήματα και τις αγωνίες και την επιθυμία για όλα. Αυτό επίσης εντείνεται και από την προβολή των συγκεκριμένων προτύπων. Όταν και τα αθλητικά πρότυπα ακολουθούν την πεπατημένη οδό της προβολής των προτύπων επιτυχίας και όχι των προτύπων αξίας. Και όταν προβάλλεται κυρίως η ιδιωτική ζωή του πρωταθλητή και η κοινωνική του προβολή, δηλαδή αξιοποίηση της αθλητικής... Ή το πόσα χρήματα σκορπάει το βράδυ στα νυχτερινά μαγαζιά. Η οικονομική του επιτυχία, η κοινωνική του προβολή, η πολιτική του ίσως εκμετάλλευση της αγωνιστικής, της ολυμπιακής επιτυχίας, καταλαβαίνουμε ότι και τα παιδιά είναι φυσικό να επηρεάζονται από αυτού του είδους την προβολή. Άρα σημαίνει ένα συνδυασμός αλλαγής νοοτροπίας από την πολιτεία, από την παιδεία, από την εκπαίδευση που είναι ένας μοχλός της παιδείας, γιατί στην παιδεία ανήκουν ας πούμε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι. Ανήκει και ο τύπος, ανήκει και όλη αυτή η δημόσια προβολή.
Θα ήθελα να, κυρία Γκογκάκη, γιατί μου έκανε εντύπωση ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, θέλω να το παρακολουθήσετε κι εσείς. Έκανε μια προσπάθεια από το 1998 που αναλάβαμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες η πολιτεία να διδάξει Ολυμπιακή παιδεία στα παιδιά και για να δούμε τι κατάφερε. Το βίντεο παρακαλώ. Το 1998, αμέσως μετά την ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, ξεκίνησε πειραματικά η εφαρμογή ενός νέου προγράμματος στα σχολεία, αυτού της Ολυμπιακής Παιδείας. Το ΕΦ αγωνίζεστε σύμφωνα με τους κανόνες ηθικής και οι εκστρατείες κατά του ρατσισμού και της βίας στους αθλητικούς χώρους εντάχθηκαν στα μαθήματα αρχικά σε 20 δημοτικά σχολεία και σταδιακά ως την προηγούμενη σεζόν σε 3.000 από τα 7.500 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Μία εκδήλωση ζωής τέτοια που βοηθάει τον άνθρωπο να εξειδανικευτεί και να φτάσει σε αυτό που και οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ολυμπισμό, την αρετή περισσότερο παρά την αθλητική επίδοση. Η εισαγωγή των μαθημάτων κρίθηκε απαραίτητη για να μάθουμε να αποδεχόμαστε και να χειροκροτούμε την υπεροχή του αντιπάλου. Έτσι θα εκλείψουν φαινόμενα όπως οι αποδοκιμασίες των αθλητών στα 200 μέτρα των Ολυμπιακών Αγώνων ή τα επεισόδια σε βάρος Αλβανών που πανηγύριζαν την νίκη της εθνικής τους ομάδας. Οι καθηγητές φυσικής αγωγής ανέλαβαν το δύσκολο έργο να πείσουν μικρούς και μεγαλύτερους μαθητές να κατανοήσουν ότι η νίκη δεν είναι μονόδρομος, ότι οι νικητές χειροκροτούνται έστω και αν είναι οι αντίπαλοι. Τα αποτελέσματα θα φανούν στις επόμενες γενιές φιλάθλων. Φυσικά και η νίκη δεν είναι μονόδρομος, σημασία έχει ο αθλητισμός, όπως και στη ζωή δεν κερδίζουμε πάντα, χάνουμε και θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και το χάσιμο και το κέρδος με τον καλύτερο τρόπο, με τον πιο δεδειγμένο κοινωνικά τρόπο. Όταν χάνει η ομάδα μου, στενοχωριέμαι, αλλά όποιος κερδίζει παίρνει τον κύπελο. Και εμείς θα χειροκροτήσουμε. Τι να κάνουμε, μπράβο τους. Τα βιβλία της Ολυμπιακής Παιδείας για τη φετινή σεζόν δεν έχουν διανεμηθεί ακόμη στα σχολεία παρά τις διαβεβαιώσεις για τη συνέχιση του προγράμματος. Ενός προγράμματος που δεν πρέπει να κλείσει με τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που προκύπτουν βέβαια. Αμέσως μόλις είδαμε το βίντεο, γεννήθηκαν και στο δικό σας το νου, φαντάζομαι. Δεν είναι ανάγκη να πω τίποτα παραπάνω παρά μόνο να ρωτήσω την κυρία Γκογκάκη που είναι μαζί μας και είναι καθηγήτρια φιλοσοφίας του αθλητισμού, την κυρία Ντίνα Γκογκάκη, πώς ακριβώς θα σχολιάζετε αυτό που είδατε τώρα. Αν έπρεπε να εκφράσω κάποια κατακλίδα, θα έλεγα ότι σαφώς είναι ωφέλιμο ένα τέτοιο μάθημα και παρά τις δυσκολίες και τις αδυναμίες που παρουσιάζει και την αναδιοργάνωση που χρειάζεται. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι από μόνο του αυτό το μάθημα μπορεί να ανατρέψει μια κοινωνική αντίληψη η οποία είναι ευρέως διαδεδομένη και η οποία επηρεάζει τη ζωή. Δεν μπορεί δηλαδή, το παιδί δεν επηρεάζεται μόνο από το συγκεκριμένο μάθημα. Όταν εισπράττει τα μηνύματα του περίγυρου του κοινωνικού, είναι φυσικό να επηρεάζεται πιο άμεσα γιατί είναι πιο δυνατά. Πιο δυνατά αυτό. Άρα χρειάζεται μια συναντήληψη κοινωνική. Αυτό ήθελα να πω. Κυρίες και κύριοι, θα πούμε. Κωνσταντίνα Γκογκάκη, έλεγα Ντίνα νωρίτερα γιατί γνωριζόμαστε από παιδιά, από το σχολείο. Η κυρία Κωνσταντίνα Γκογκάκη που είναι επίκουρος καθηγήτρια της φιλοσοφίας του αθλητισμού και έχει γράψει ένα βιβλίο που έχει τίτλο «Οι αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για τον αθλητισμό». Πολύ ενδιαφέρουσα τιτλοφορία βιβλίου αυτή, πραγματικά. Απεικονίζει το περιεχόμενο του βιβλίου. Ήθελα να συγκεντρώσω όλο αυτό το υλικό, το κλασικό, της παράδοσης μας, της πλούσιας, για να φανεί ότι δεν υπήρξε προσωπικότητα φιλοσοφική, συγγραφική που να μην καταπιαστεί με το θέμα του αθλητισμού. Από τον Όμηρο μέχρι τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν πιστεύω ότι υπάρχει μια καταγραφή ενδιαφέρουσα μέσα από την οποία δίνονται απαντήσεις στα σύγχρονα προβλήματα του αθλητισμού. Και μάλιστα από ό,τι μπορώ να θυμηθώ από την ψιλοανάγνωση που έκανα, γιατί το έλαβα το βιβλίο στα χέρια μου πριν από μερικές μέρες, δεν ήταν πάντα θετικές οι τοποθετήσεις των αρχαίων για τον αθλητισμό, παρότι νους υγιής εν σώματι υγιή έχει κολλήσει στο μυαλό μας ως μια αρχαιοπρεπέστατη φράση. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Καταγράφεται στο πρώτο μέρος η εποχή του μεγαλείου και της ακμής του αθλητισμού και αυτή είναι στην πλειονότητα η άποψη των αρχαίων φιλοσόφων. Ο αθλητισμός είχε τη γενικότερη κοινωνική αποδοχή. Υπήρξαν όμως και μεμονωμένες περιπτώσεις
όπως αυτή του Ευρυπίδη παραδείγματος χάρη, που κατακρίνουν, επικρίνουν τις τιμές που αποδίδονται στους αθλητές, γιατί θεωρούν, όπως και ο Ξενοφάνης πρώτος διατύπωσε, mm-hmm. πως δεν μπορεί η κοινωνία να αμείβει και να αναγνωρίζει την αθλητική αξία, ενώ δεν αναγνωρίζει την πνευματική προσφορά. Νομίζω ότι θεαματικότερο και αποτελεσματικότερο φινάλε για να ολοκληρώσει κανείς μια σκέψη από αυτή τη διατύπωση που είπατε δεν υπάρχει. Δηλαδή αυτό που λέμε πάντα, ο πύχης του αθλητισμού ψηλά και ο πύχης της παιδείας, μήπως τον βλέπει κανείς εκεί κάτω που είναι. Αυτό είναι μια αντιστοιχία η οποία διαπιστώνεται και στις μέρες μας. Μέσα στο βιβλίο αναφέρεται ως παράδειγμα η επιστροφή του Ολυμπιονίκη Κεντέρη στην Ελλάδα, η οποία όμως έτυχε μεγάλης αναγνώρισης που δεν έτυχε η αντίστοιχη επιστροφή του νομπελίστα Ελίτη ή του νομπελίστα Σεφέρη. Θα πρέπει να υπάρχει μια αντιστοιχία στην αναγνώριση της πνευματικής και της αθλητικής αξίας για να μην διαρριγνύεται ο κοινωνικός ιστός. Λοιπόν, εδώ θα το κλείσουμε το θέμα. Θα ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Γογκάκη.